Ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει καλά τα δρόμενα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ποιος? Θα σχολιάζει με ανακοίνωσή του χθες μέσα από το επίσημο site της ΠΑΕΑΕΛ. Πάλι δικηγόρο έβγαλες. Ο πρόεδρος της Λάρισας, ο κύριος Αλέξης Κούγιας, ο οποίος προφανώς είναι και ικανοποιημένος και από την νίκη της ομάδας, το λέει στην ανακοίνωση. Δεν κέρδισε. Ναι. 2-2 έφερε η Λάρισα. Ναι, εντάξει, την προσπάθεια. Α. Συγχαρητήρια δίνει. Και βέβαια λέει μετά κάτι για μαγαζάκια, συνεργεία κτλ. Ναι. Κύριε Κούγια, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Άμα μιλάτε με μπασκετικό, είδατε τι γίνεται. Εγώ μπασκετικό σήμερα. Α, να το. Ωραία. Έπαιζα όταν πήρα μεταγραφή στην Ηρακλή το 1968. Έπαιζα και μπάσκετ στη Μακαμπή. Μια ομάδα Θεσσαλονίκης. Το παλιό το διευθύντη, το Πανταζή. Το Λεωνίδα. Ο Λεωνίδας. Παίζαμε μπάσκετ μαζί στην Μακαμπή. Από τότε με τους διαιτητές βλέπω καλά το είχατε. Και αν, και αν δεν και ήταν διαιτητής τότε, ήταν μπασκετμπολίστας. Και αν και μικρός στο δέμας πρόεδρε, πρέπει να ήσταν και καλός, γρήγορος από ό,τι θέλω. Εντάξει, τότε κάτι εκείνη την εποχή τα παιδιά δεν ήταν τόσο ψηλά. Φανταστείτε το καλύτερο playmaker της Ελλάδος τότε, ο Πανταζής του Σπόρτινγκ, ο Λέκας του Πανελληνίου. Ήταν ένα 75-76 και ήταν και πρώτοι ποδοσφαιριστές όλοι. Ναι, γρήγοροι και... Ο Μούμογλου, ο Θόδωρος, που ήταν πολύ γρήγορος. Δηλαδή τότε παίζατε εσείς μπάσκετ, ο Αναστόπουλος. Ο Ροδόπουλος. Ο Ροδόπουλος ήταν παιχτάρα και μετά προπονητάρα. Εντάξει. Άλλος είναι ο δάσκαλος του μπάσκετ. Αυτή ήταν παρέα με εμένα. Ή ο Νόνης ο Νονιάδης. Ήταν πολύ ψηλά παιδιά. Ήταν αρτικά παιδιά πολύ και ήταν αθλητές. Και παναθλητές γιατί παίζαν και βολή, παίζαν και μπάσκετ, παίζαν και ποδόσφαιρο όλοι. Ο Κατριός δεν ήταν πολύ ψηλά παιδιά. Εδώ έπαιζε ο Αναστόπουλος μπάσκετ. Ο Αναστόπουλος και παίζει και ο Βασίλης Κωνσταντίνου που είναι 78 και βάζει και 30 πόντους στο Μάριος τότε. Να το. Όταν πολύ ωραία. Όντως. Άρα για μπάσκετ θα μιλήσουμε σήμερα. Μακάρι. Άρα το γιο μου που είναι πολύ καλός παίχτης. Ο γιος μου είναι πολύ καλός παίχτης. Όχι αυτός που με τον Ιωνικό που... Αυτός. Αυτός. Πολύ καλός. Και τι πήγε και έμπλεξε και με τους Ιωνικούς και μαζί. Εγώ τον έμπλεξα. Εγώ τον έμπλεξα για να δει πως είναι και η κοινωνία εκτός του κολεγίου. Να πάει να δει και τις δυτικές Αθήνας. Μόνο κολέγιο δεν είναι. Αμαρτίες γονέων όμως. Εντάξει, μια χαρά ήταν. Μια χαρά του έκανε καλό πολύ. Ο Ιωνικός έχασε, έφυγε τώρα, δεν έχει καμία σχέση με Ιωνικό τώρα. Όχι, από πέρυσι πολύ, σε ένα μήνα μόνο. Γιατί έκανα εγώ το σχεδιασμό πέρυσι που κέρδισε και πήρε και το πρωτάθλημα τελικά και ανέβηκε. Γι' αυτό παίζει και στην Φουτμπολί. Αλλά μετά σε ένα μήνα. Ναι, έχασα από την Καλαμάτα τώρα όμως. Τον γκολ που έφαγε από την Καλαμάτα, το είδατε. Πολύ καλός, τον είδα τον Ιωνικό. Ναι. Ήταν κωμικό γκολ το γκολ που έφαγε. Και είναι και καλός ένα φύλακας ο Ψιλικάς, γιατί τον είδα αυτό. Ήταν λίγο, τον είχα πάρει εγώ από τον Λυσιακό. Ήταν ένα παιδί που το ξέρω πολύ καλά. Είναι και φοιτητής στο Πολυτεχνείο αυτό. Είναι εξαιρετικό παιδί. Μιλήστε μου μια απορία. Με την Καλαμάτα τι ακριβώς έγινε και έβγαλε ανακοίνωση. Για να ξέρει ο κόσμος, κληρώθηκε η Λάρισα με την Καλαμάτα στο κύπελο. Ναι. Και τι έβγαλε την ανακοίνωση τώρα, τι έγινε. Ένας τύπος εκεί άρχισε να αποσύρθει στο δέλο και λέει: ευχαριστώ πολύ, Θεέ μου. Αυτό ήθελα. Αυτό θέλαμε στην Καλαμάτα. Το Κούγια θέλαμε για να τους ξεβρακώσουμε από την Τρίπολη. Α, ωραία. Εντάξει, ο τύπος που το είπε, ένας τύπος μια κοσίδα που τον έχουν διώξει από το ΣΔΟΕ. Δεν ξέρω, έχει πάρει σύνταξη. Τον διώξανε από το ΣΔΟΕ. Ήταν παλιά, αλλά αυτός ήταν περιοδεύον διάσωση. Δηλαδή μια στο διαγόρα στη Ρόδο. Νομίζω, δεν είμαι βέβαιος. Πρόεδρε, πώς γίνεται και τους ξέρεις όλους σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις ομάδες. Κάνει έρευνα. Για τους έχω περαστεί όλους. Εντάξει. Τα δύσκολα τους έρχονται σε μένα. Μα σε κάθε ομάδα όπου πούμε για όποιο παράγοντα ξέρεις κάποιον. Δεν υπάρχει κάποιος. Εγώ ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο ως ποδοσφαιριστής από τα 14. Το πρώτο μου δελτίο στην Πετρούπολη στη γειτονιά. Στα 17 Β' Εθνική στο Ολυμπιακό Λυτρακείο. 18 μεταγραφή στον Ηρακλή. Εθνική νέων, εθνική ενόπλων. Αλλά στα 18 πήρα μια μηχανή για ένα κομμάτια. Κάτσα 3 χρόνια στο νοσοκομείο. Εξαιτίας αυτού αρίστευσα ως φοιτητής, γιατί μόνο διάβαζα. Διάβαζε. Δεν είχα τίποτα να κάνω. Ουδέν κακό να μην γες καλό. Και εξαιτίας αυτού, φανταστείτε τώρα, είμαι 69 ετών, είμαι 46 χρόνια δικηγόρος, αλλά συγχρόνως από τα 14 βάλετε δηλαδή, είναι 55 χρόνια, είμαι στο προσκήνιο. Και επειδή είχα την τύχη να ασχολούμαι με γειτονιές της Αθήνας, με τον Άρη Πετρούπολης 10 χρόνια, τον Ηρακλή 11 χρόνια με τον Θοδωρή μαζί. Τον Πας Γιάννενα 7 χρόνια, την Παναχαϊκή 7 χρόνια και τώρα την Λάρισα, έχω κάνει κοινωνική ανθρωπολογία όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Καλύτερα δικηγόρος όμως παρά ποδοσφαιριστής, θα έλεγα τότε ήμουν δυστυχισμένος πολύ που σταμάτησε η μητέρα μου και είχα πάθει κατάθλιψη στην δολεξία. Η μητέρα μου, ευτυχώς είχα το διάβασμα, γιατί δεν είχα το διάβασμα, είχα πορτοποιηθεί βέβαια. Φανταστείτε ότι ήμουν περίπου 4 μήνες εκτός επιβολής με το περιβάλλον.
Μετά για 3 χρόνια είχα κινητικά προβλήματα οράσεως και μετά ξανά έπαιξα πάλι. Δηλαδή το θέμα είναι ότι ξανά έπαιξα πάλι και ξανά έπαιξα β' εθνική, αλλά δεν έπαιξα ποτέ εθνική ποτέ ξανά. Άρχισα πολύ νωρίς την καριέρα μου. Σε μια στιγμή έπαιζα μέχρι 42 χρονών σε αστυνομικά σωματεία. Η αγάπη δεν ξεπερνιέται. Λοιπόν, είναι πάθος. Είναι πάθος. Στην ανακοίνωσή σας όμως διαβάζουμε για ένα όνειρο. Μια Super League με 18 ομάδες, με ιδιοκτήτες πραγματικούς, με ωραία γήπεδα γεμάτα με οπαδούς και προπονητικά κέντρα, με τους οπαδούς των φιλοξενωμένων μαζί, χωρίς τους γνωστούς άγνωστους αλήτες κακοποιούς των γηπέδων που καταστρέφουν τα 12χρονα παιδιά. Και σε αυτό που ονειρευόμαστε είναι ο Πανατολικός και όλες οι άλλες ομάδες που έχουν όλα αυτά τα προαπαιτούμενα και δεν ομάδες φραγίδες, ομάδες δορυφόροι. Τι γίνεται τώρα? Ακούσαμε. Εγώ αυτό το σχέδιο το έχω δώσει στον κύριο Βασιλιάδη όταν έλεγε να κάνει αναδιοργάνωση, ναι. αναδιάρτωση όπως θέλει να την ονομάσει, ναι. Καθένας βάζει ένα τίτλο. Του είπα, αν θέλεις να κάνεις κάτι, μην κάνεις αυτό το έγκλημα ξαφνικά με έναν τρόπο μαγικό, ξαφανίζεις ομάδες. Δηλαδή, αν δείτε οι ομάδες που προβάστηκαν πέρσι και παίζουν τώρα στην Λίκτου, είναι οι δύο ομάδες, γιατί οι άλλοι στον Παράζ κέρδισε ο Όφη τελικά, δεν ανέβηκε ο Πλατανιάς. Φανταστείτε να έχει υποβαστεί και ο Όφη. Θα είχαν υποβαστεί ο Όφη, ο Λεβαδιακός και ο Απόλλωνας. Ναι. Και ανέβηκαν αντί αυτών μια καινούργια ομάδα, επειδή είναι Κίτρους Βόλος. Ανέβηκε και ανέβηκε μόνο, νομίζω, αυτή η ομάδα. Μόνο Βόλος, ναι. Μόνο Βόλος, δεν ανέβηκε κανείς άλλος. Του είπα λοιπόν ότι σιγά σιγά με αυτό που κάνεις, αναγκαστικά θα αρχίσουν να εξαφανίζονται ιστορικές ομάδες. Όπως έγινε στο παρελθόν από το 1996 που άρχισε το όργιο της οικογένειας Μητρόπου. Εκείνο λοιπόν προσπαθώ να του πω ότι αν θέλεις να κάνεις μια τομή, υπάρχει ένας τρόπος και μοναδικός. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι οι ομάδες φραγίδες που δεν έχουν κόσμο, αλλά έχουν ένα ιδιοκτήτη που δεν ξέρει κανείς που έχει βγάλει τα χρήματά του, και έχουμε δει κατά καιρούς τι αποδεικνύεται. Η ομάδα ενός καφενείου, ξέρω, ναι. Η Καλκιδόνα, μέσα σε 5 χρόνια στη Σούπερ Λίγκα, στην πρώτη εθνική. Ομάδα ενός Δήμου, χωρίς με 100 πάντως, ο Ατρόμητος, ο Ακράτητος. Μετά ομάδα του διπλανός Δήμος, η Χασιά που λέμε, του Ταβέρνας, με 50 οπαδούς, με 100 άτομα. Ο Θρασίβουλος. Ο Θρασίβουλος. Μετά η Καλονή, ξέρω, ενός χωριού. Μετά ο Πλατανιάς, ένα μικρό χωριό, δίπλα στα Χανιά, δεν τα Χανιά. Που είχαν πλούσιους ιδιοκτήτες και πολύ ισχυρές συνδέσεις. Έτσι δηλητηριάστηκε ο... Ναι, όμως να σας πω κάτι. Όπως παλιότερα, μιλάμε ομάδες οι οποίες δεν ξέφεραν τίποτα στον οικό. Πρόεδρε, όμως να σας πω κάτι. Αν οι ομάδες είναι περισσότερες όμως στη Super League, άρα περισσότερες με πολλά χρήματα από τη τηλεοπτικά, δεν θα έχουμε περισσότερες σφραγίδες. Ακούστε με την επιχειρηματολογία μου. Ναι. Λοιπόν, του είπα ότι θα ξεκινήσεις από χαμηλά. Δηλαδή θα ακολουθήσεις το γερμανο-αγγλικό σύστημα, και που είναι και το αμερικάνικο σύστημα. Οι Αγγλοσάξονες έχουν, Γερμανοί και νομίζω και οι Ισπανοί το κάνουν πια. Για να γίνει επαγγελματική μια ομάδα δεν θα μπορεί να γίνει αν δεν έχει γήπεδο δικό της, αν δεν έχει προπονητικό κέντρο. Και επαγγελματική γίνεται από την Γάμα Εθνική, έτσι, από την Football League, όπως είναι η τρίτη, ναι, κατηγορία. Ναι. Έτσι. Εκεί λοιπόν θα λες, θέλεις να γίνεις επαγγελματική ομάδα μας. Πέρα, τι γήπεδο έχεις? Έχεις προβολή για βραδινά παιχνίδια για τηλεόραση? Έχεις θύρα φιλοξενωμένο? Έχεις κάμερες ασφαλείας? Έχεις τουρνικέ για τα εισιτήρια, τα ηλεκτρονικά? Γιατί αυτοί που έχουν κάμερες ασφαλείας δουλεύουν? Όχι, ακούστε με, θέλω να σας πω. Λέω ότι τι προϋποθέσεις. Ναι. Θα λέγαμε ότι αυτά θα δουλεύουν. Ναι. Από εκεί και πέρα, οπαδούς. Εάν δεν έχεις τουλάχιστον 1500 οπαδούς, να έχεις εισιτήρια δηλαδή πραγματικά, δεν θα μπορείς να γίνεις επαγγελματική ομάδα. Και συγχρόνως, αν είναι και μια ιστορική ομάδα, να παίρνει περισσότερα μόρια. Αν είναι μια εξαφανισμένη ομάδα μιας μεγάλης πόλεως, μιας μεγάλης περιοχής. Όταν το κάνεις, του λέω αυτό, αυτομάτως. Αυτοί που ξεκινάνε από το Παγκράτη. Είναι δύο αδέρφια μελά που παίρνουν κάθε χρόνο μια ομάδα. Ένας άλλος, Κατσογιάννης που το λένε, παίρνει κάθε χρόνο μια ομάδα. Χανιά, αίτητους. Είναι κάποιοι άλλοι που ξεκίνησαν τώρα και έχουν πάει στην Καλαμάτα. Δεν έχουν καμία σχέση με την Καλαμάτα. Ναι. είναι κάποιοι άλλοι που πήραν τον Απόλλωνα Πόντουξο. Που δεν είναι, γιατί να υφίσταται. Είναι ο Απόλλωνας Λάρισσας. Ο Καλαϊτζίδης είναι στον Απόλλωνα. Με 14 στήρα Απόλλωνας Λάρισσας. Μεσόωρο. Είναι ο Αιγινιακός. Ήταν σε μια στιγμή ο Αγροτικός Αστέρας. Μιλάμε τώρα μια σειρά, θα σας πω. Ο Αγροτικός Αστέρας τώρα έχει βγάλει κούι και φυρό. Εντάξει, είναι ιστορικός. Δεν είναι όμως μια ομάδα οργανωμένη να συμμετέχει. Δηλαδή δεν μπορεί να καταργήσει τον Ηρακλή και να έχει τρίτη δύναμη στην Θεσσαλονίκη τον Αγροτικό Αστέρα. Και είχε γίνει σε μια στιγμή. Δηλαδή τη χρονιά που έγινε η συμφώνευση με τον Εθνικό Κατερίνη, όπως το λέγανε εκεί, την ομάδα του Παπαδόπουλου, του Μακαρίτη. Ο Αγροτικός Αστέρας ήταν ισχυρή ομάδα της Θεσσαλονίκης τρίτη. Και ονειρευόταν και ο Ριαβόγκλη τότε ότι θα εκτοπίσει και τον Ηρακλή και θα κάνει και την Β' Εθνική έπαιζε, βέβαια. Λοιπόν, θέλω να σας πω, εγώ έχω δεκάδες παραδείγματα σας φέρω τέτοια, που ομάδες που δεν υπάρχουν πουθενά στο χάρτη,
ξαφνικά είναι μέρη του επαγγελματικού πρωταθλήματος. Αν λοιπόν κάνεις αυτό, αυτομάτως, γιατί η ομάδα με κόσμο, με γήπεδο κτλ. Έχει μια περιβάλλον. Το περιβάλλον αυτό δεν μπορεί να δεχτεί σε καμία περίπτωση το ταραβερτζή που έρχεται από την Θεσσαλονίκη και δεν το ξέρει κανείς και ονομάζεται επενδυτής και πηγαίνει στο πρώτο. Έχει τον, πάει στην Καλαμάτα έλεγμα. Η Καλαμάτα είναι μια ιστορική ομάδα, τεράστια ομάδα. Αν γινόταν σοβαρός έλεγχος, γιατί είχα γράψει και το εξής, να είναι ένας αξιόπιστος ιδιοκτήτης, πρέπει να έχει φορολογική δήλωση. Για να μπορεί η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, που τώρα δεν μεταβάζει την Παναχαϊκή σε κάτι ταραβερτζίδες που ήρθαν από τη Σουηδία, και τους οποίους από ό,τι μου είπαν εμένα κάποιος που ασχολείται με το σύγχυμα, τον πελάτη μου, ο Δρόσος, τότε παλιότερα. Παλιός του ΠΑΟΚ. Ο Δρόσος, ναι. Μπράβο, ο Δρόσος του μπάσκετ του ΠΑΟΚ, παλιός ο Δρόσος του ΣΑΚ. Μου έχει πει ποιοι είναι αυτοί. Και έχουν έρθει. Δεν θα έδινε ποτέ άδεια να συμμετάσχει από ένας Λάρισας που κάνει κουμάντιο κάτι Αλβανί που ήταν σκερτεμπαίου. Και που γίνεται χαμός, ξέρω εγώ, μετά που ασχολείται με το σύγχυμα. Γι' αυτό έχει προπονητή τον Πελά. Μπράβο. Βαίνουνε κάποια. Είχε ένα Βραζιλιάνο που έλεγα, αλλά ήταν Αλβανός. Λέγεται Τροίζη. Αλβανός. Ο Τροίζη που είδα στον Ηρακλή προπονητή. Μισό λεπτό τώρα. Δεν είναι Βραζιλιάνος. Όχι βέβαια, είναι Αλβανός. Είναι Βραζιλιάνος, πήγε στην Αλβανία. Εκεί έπαιξε μπάλα και παντρεύτηκε στην Αλβανία. Έχει αλβανική πηγότητα. Δεν έχει. Μιλάει η Βραζιλιάνικα γιατί γεννήθηκε στην Βραζιλία. Αλλά όλη η κουλτούρα είναι αλβανική. Δεν έχει. Θέλω να καταλάβετε λοιπόν αν το ψάξει το θέμα. Γι' αυτό έχω πει εγώ. Τι απάντησε ο Βασιλιάδης πριν γίνει παρελθόν, τι απάντησε. Ναι, εντάξει, είπε πρόεδρε. Τι απάντηση, ναι. Από ήταν άσχετος και δεν μπορούσε να καταλάβει τι το έλεγε. Το μυαλό του ήταν πώς θα η Παναχαϊκή που είχε προβλήματα διοξίας και έχει ακόμα. Πώς με κάποιο τρόπο θα της χαριστούν τα χρέη. Ναι. Όπως και εδώ το είπε ο Πρωθυπουργός, κύριε Κουγιά. Φωτογραφική διάταξη. Φωτογραφική διάταξη για την Παναχαϊκή να χρεωθούν τα. Όλοι ο Ηρακλής δεν έχει τα χρέη στην πλάτη του. Ναι. Δεν μπορεί να ασχοληθεί. Παναχαϊκή της χαρίστηκαν γιατί ο Βασιλιάδης θα έβαζε υποψηφιότητα εκεί ως βουλευτής. Αυτό το είπε και ο Τσίπρας ο ίδιος. Δεν το θυμάστε. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το είπε. Η Πάτρα, λοιπόν, πάμε από εκεί πέρα. Έγινε λοιπόν αυτό το σκάνδαλο. Ήθελε λοιπόν να κάνει μια δεύτερη κατηγορία. Η Παναχαϊκή δεν ανέβαινε με τίποτα στη Σούπερ Λίγκα και για να χρυσώσει το χάπι έκανε και τη Λιγκτού. Και έγινε αυτό το εξάμβλωμα των 12 ομάδων. Όντως. Με 22 αγωνιστικές. Χωρίς έσοδα, χωρίς τίποτα, ομάδες ιστορικές μαζί συνυπάρχουν με ομάδες φραγίδες. Και το ίδιο γίνεται και στην ΓΑΜΑ Εθνική. Κοιτάξτε ποιες ομάδες υπάρχουν. Ιστορικές ομάδες. Και υπάρχουν κάποιες ομάδες που θα το δηλητηριάσουν τίποτα. Έχουν ξεκινήσει τα συνεργεία από την Αθήνα και αγοράζουν ομάδες. Αγοράζουν, δεν αγοράζουν τίποτα. Πηγαίνουν εκεί που οι ομάδες δεν έχουν κάποιους ανθρώπους να στηρίξουν την τοπική ομάδα. Πάνε και παίρνουν τις μετοχές με ένα κομμάτι ψωμί, καθόλου ψωμί. Μισό λεπτό. Γιατί λοιπόν το μετοχικό κεφάλαιο από 350 το πήγαμε στις 30.000. Γι' αυτό το λέω. Μα το καταλαβαίνουμε, τα βλέπουμε, τα λέτε εσείς, τα λέμε όλοι. Στην Πάτρα δεν μπορούσαν να καλύψουν το μετοχικό κεφάλαιο 30 άτομα. Και επειδή έχω ασχοληθεί με την Πάτρα, θυμάμαι τότε 7 χρόνια, είχα φοβερό πόλεμο από αυτούς τους ανθρώπους που μετά πήραν την ομάδα, ερασιτεχνική δηλαδή, όπως γίνεται και στο Ηρακλή, όπως γίνεται σε άλλες ομάδες, οι ερασιτέχνες βρίσκουν λόγο υπάρξεως στα προβλήματα. Όταν λειτουργεί καλά μια ομάδα, υπάρχει αεροτεχνική. Αυτό τώρα είναι σπόντα για τη δική σας την αεροτεχνική. Και για τη δική μας, και για του Ηρακλή την αεροτεχνική, και για του Παναχαϊκή την αεροτεχνική, και όλων των μεγάλων ομάδων. Και του ΠΑΟΚ αεροτεχνική στα προβλήματα τα μεγάλα τότε, με τον, πώς το λέγανε, τον χρηματιστή αυτόν. Και στην αεροτεχνική του Άρη, που ουσιαστικά είναι ο Άρης, και που όποιος θέλει να έχει τον Άρη πρέπει να τα βρει με την αεροτεχνική και με τους οργανωμένους. Αυτό το έργο του Μισό, οι οργανωμένοι, γιατί τι σχέση έχουμε με την αεροτεχνική οργανωμένη τώρα. Μην τα μπερδεύετε, ναι, δεν έχουν κάποια σχέση. Λευτέρης Αρβανίτης είναι πρόεδρος τώρα. Εντάξει τώρα, ο παλιός του μπάσκετ. Όχι. Είστε και ο Λευτέρης είναι τώρα πρόεδρος όμως. Άλλαξε η κατάσταση. Εγώ ξέρω τα παλιά. Ο Λευτέρης, ο Λευτέρης ο Αρβανίτης είναι πρόεδρος και έχει ένα καλό συμβούλιο Άρης. Φύγαν αυτά. Όμως μακάρι και, όπως το λέτε. Και πρέπει εκεί να μιλήσετε και με τον κύριο Γιαννόπουλο, τον δικηγόρο του Άρη. Νομίζω τον ξέρετε τον Γιώργο τον Γιαννόπουλο. Ξέρετε να βρεθεί μια άκρη με τα τιμολόγια αυτά τα πριν 20 χρόνια και τα πρόστιμα για να αναπνεύσει όπως λέτε και ο Άρης. Εμένα δεν με αφορά. Αν θέλω να τους βοηθήσω, οποιαδήποτε στιγμή οι νομικές μου γνώσεις είναι στη διάθεσή τους. Εγώ σε μια στιγμή, μάλιστα, πριν πάρω τη Λάρισα, ήθελα να πάρω τον Άρη. Οπα. Και με κόψανε οι αστέχνες. Εντάξει, ναι. Τότε ήταν με ψηφί δηλαδή είχα πέσει. Ναι, ναι, ναι. Με Στεφανίδη τώρα, με ψηφίδι. Στεφανίδης ήταν στην ΠΑΕΑ. Τέλος πάντων, οι αμαρτωλές εποχές ήταν εκείνες. Αφήστε το, ναι. Πέρασε. Αφήστε. Πάμε λίγο στα του χορταριού. Ακούω για επιτυχημένο τον Κόντι, ακούω επιτυχημένο τον ένα τον άλλο. Ο Κόντις έφυγε κλωτσιδών από εδώ. Μην το λέτε επιτυχημένο. Τον κυνηγήσανε. Έτσι άκουσα σε ένα διόφωνο χθες. Γιατί δικάζουν στη Θεσσαλονίκη σήμερα.
Ναι. Εδώ, υπάρχουν κάποιοι φίλοι του, υπάρχουν στα ραδιόφωνα. Είναι μια πραγματικότητα. Ναι, λοιπόν, είναι μια πραγματικότητα αυτή. Λοιπόν, και λέω τώρα αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να. Με το... κύριε Κουγιά, πάμε λίγο στο... ναι, στην επικαιρότητα, γιατί έχουμε και το χρόνο. Πολύ κουβέντα για το VAR. Για τις 18 ομάδες, τι είπα λοιπόν. Αυτό που γίνεται τώρα με τα play-off και τα play-out, θα δείτε τι κωμωδία είναι. Όπως φαίνεται, ο Πανιόνιος με τα αποτελέσματα που έχει και με την ανυπαρξία της ομάδας που έχει και τα προβλήματα, μάλλον θα είναι ο ένας που θα αποχαιρετήσει. Ναι. Δηλαδή όταν έχει διαφορά από τους άλλους, ακόμα είναι στο μείον 2. Εντάξει, και ο Πανετολικός είναι, δεν πάει καλά φέτος. Είναι καλή ομάδα, πιο οργανωμένη. Έχει οικονομικές δυνατότητες, ναι. Νομίζω θα το ξεπεράσει. Άρα λοιπόν εδώ, στο τέλος, να ξέρετε, και αν επειδή το πρωτάθλημα με τις λιγότερες ομάδες, αυτή τη στιγμή, ξέρετε, μπορείς, φανταστείτε τώρα, επειδή κακά τα ψέματα, υπάρχουν φύλλα προσκύμενες ομάδες. Υπάρχει μια ατμόσφαιρα. Δηλαδή, το συζητάτε, δεν έχετε στοιχεία στα χέρια σας. Βάλτε play-off και κάντε μια εξάδα. Μην το πάτε μακριά. Χθες το συζητούσαμε εμείς οι του Άρη, οι ρεπόρτερ κτλ. Για την Ξάνθη, ότι είναι φύλλα προσκύμενη στον ΠΑΟ κτλ. Το λένε όλη τη βδομάδα. Ας δεν... Φαίνεται. Φαίνεται. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν τώρα. Η Λάρισα τι είναι. Η Λάρισα. Μας τον κυνηγάνε όλοι. Εντάξει τώρα. Να σας πω κάτι. Είναι μεγάλη κουβέντα, είναι μεγάλη κουβέντα για τους δανεικούς. Ναι, πείτε. Πριν ένα χρόνο. Ναι. Θυμάστε την Αττική που είχαμε την οικογένεια Σαββίδη μετά το παιχνίδι και το επεισόδιο που εντάξει, αλλάζουν αυτά. Εντάξει. Από εκεί πέρα, κοιτάξτε όμως, κοιτάξτε η Λάρισα. Τα βρήκαμε από εκεί πέρα με την οικογένεια Σαββίδη. Γιατί πραγματικά υπάρχει μια, θα έλεγα, εκτίμηση πολύ μεγάλη μεταξύ μου του ψάχνου. Καταλάβαμε. Σε προσωπικό επίπεδο και μου έχουν κάνει και τη τιμή να αναλάβω και κάποιες υποθέσεις. Όμως κοιτάξτε πώς έπαιξε η Λάρισα. Πέρυσι είχαν ετοιμάσει τα σουβλάκια στα Τέμπη, είχαν ετοιμάσει τη στέψη και η Λάρισα ήρθε ένα-ένα. Φέτος θέλουμε να δούμε που έχετε τους δανεικούς. Το ίδιο και όσοι δανεικοί δεν παίζουν. Δεν παίζουν. Γιατί δεν παίζουν όμως. Δεν θα έπρεπε να παίζουν. Σε όλη την Ευρώπη παίζουν. Τι να του πω εγώ. Εντάξει, εξαρτάται. Όταν τον παίρνει. Δεν είναι κίνητρο για τον Ουάρντα. Δεν είναι κίνητρο για τον Ουάντρα να δείξει. Θα μου πεις άμα κάνει ένα λάθος θα τον ορμήξουν. Δεν είναι μόνο αυτό. Κοιτάξτε τώρα τι έγινε χθες με τον Βελίδη. Ναι. Που μου στείλε το παιδί ένα μήνυμα, τώρα θέλει να κάνει μηνύσεις στη Λαμία και τον έβγαλαν πουλημένο. Να είδηση. Και τον άλλαξαν σε μήχρονο. Ναι. Μου στείλει ένα μήνυμα, με διώχνουν από την ομάδα, με θεωρούν πουλημένο. Θέλω να στραφώ εναντίον τους. Πριν από λίγο μου το στείλε μήνυμα μέσα στο δικαστήριο. Και ο Βελίδης έπαιζε προηγούμενο στον ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνετε τι δημιουργείται. Δεν είναι δανεικός από τον ΠΑΟΚ. Είναι ελεύθερο το παιδί, πήγε από τα Ιταλικά. Καλά, αυτό είναι η καχυποψία που υπάρχει στην Ελλάδα γενικότερα. Ίσως προστατεύει και τους παίκτες του έτσι ο Παύλος. Ναι. Να σας πω κάτι όμως. Για να είμαστε, να σας πω κάτι, κύριε Κούγια, μισό λεπτό. Να είμαστε δίκαιοι. Ναι. Και εσείς πολλές φορές έχετε αφήσει υπονοούμενα. Δηλαδή και για τους δανεικούς όταν έπαιζαν στον Ατρόμητο. Μα θα είχε μιλάω, γιατί ναι. Ξέρεις από πότε έχει να κερδίσει ο Ατρόμητος τον Παύλο. Είναι δάκι, άμα δεν μπορεί. Να πω κάτι όμως. Είναι αίτητος ο ΠΑΟΚ, έχει ταμπλούχος αυτά τέτοια. Πώς θα τον κερδίσει. Ο Ατρόμητος όμως και η Λάρισα κόψαν βαθμούς από τον ΠΑΟΚ. Μόνο ο Άρης παίρνει βαθμούς από τον ΠΑΟΚ. Δεν καταλαβαίνω. Σε άλλο και πάλι. Του Ατρομήτου ήταν εκεί από τον ΠΑΟΚ, παίζανε. Ναι. Στο μεταξύ τους δεν παίξανε. Δεν παίξανε στο μεταξύ τους. Όχι όλοι. Ναι, ναι, νομίζω δεν παίξανε. Όλοι. Τρεις νομίζω δεν παίξανε. Αλλά πάση περιπτώσει δεν είναι και το σημαντικό. Εγώ παρακολουθώ. Ενώ χθες ο Μάνος έπαιξε. Κατά του Ολυμπιακού. Έπαιξε, αλλά δεν νομίζω. Δεν είδα πουθενά. Ναι. Ήταν λίγο. Δεν είδα πουθενά. Και δικαίως το παιδί πώς να παίξει από ανοίξει το Ολυμπιακό. Θα έκανε πάνω να βάλει λίγο γκολ στο. Κακώς τον έβαλε ο προπονητής του. Ναι. Μήπως πρέπει, να μιλήσετε λοιπόν εσείς οι ιδιοκτήτες και να κάνετε κάτι για το θέμα των δανεισμών, να το διαφοροποιήσουμε για να φύγει καχυποψία από όλους τους υπόλοιπους. Να θεσπιστεί κάτι, να υπάρχει ένας κανονισμός πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή να σας πω κάτι. Οκ, η Λάρισα έχει δύο παίκτες. Το Σάββατο παίζει, την Κυριακή παίζει Βόλος ΠΑΟΚ. Έχει έξι. Άμα δεν τους βάλει τους έξι, πώς θα παίξουν. Με τους μισούς θα παίξουν. Και δεν λέω ότι υπάρχει κάτι πονηρό. Υπάρχει μια συμφωνία να το βοηθήσει όλο το υπόλοιπο πρωτάθλημα. Ακούστε με λοιπόν. Θα παίξει λοιπόν χωρίς 10 παίκτες. Μόνο ένα τρόπο μπορεί να. Αλλά δεν έχουμε τις οικονομικές αντοχές να το κάνουμε. Στα μεγάλα πρωταθλήματα υπάρχουν οι β' ομαδάρες. Το έχει προτείνει ο ΠΑΟΚ αυτό, να λέμε το σωστό. Να παίζουν οι δεύτερες. Ποιος θα συντηρήσει τώρα αυτήν την ομάδα που θα έχει αξιόλογους παίκτες. Ναι. Δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Αυτή είναι η οργάνωση. Εμείς σας κάνουμε ένα πρωτάθλημα. Γι' αυτό μίλησα για 18 ομάδες εγώ. Οι οποίοι να είναι 18 ομάδες, να γίνει ένα πρωτάθλημα. Αλλά οι ομάδες 18 αυτές, οι οποίες θα έχουν τα γήπεδα τους τα καλά. Θα έχουν τα προπονητικά τους κέντρα. Μεγάλο θέμα και το γήπεδο εκεί στη Λάρισα, μεγάλο θέμα. Το φτιάξαμε τώρα, ξεπατώθηκα. Σήμερα μπαίνει το χορτάρι το καινούριο. Θα είναι το πιο ωραίο γήπεδο στην Ελλάδα. Θα έχουμε το ίδιο χορτάρι με τον Πάο.
Κύριε Κούγια, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, λίγο την άποψή σας για το ΒΑΡ, γιατί γίνεται πάρα πάρα πολύ κουβέντα κάτι σε πολιτική. Εντάξει, πώς είναι το ΒΑΡ, εγώ το είπα στο φιλικό παιχνίδι εξάμεινη ΣΑΕΛ, είπα ότι θα γελάσει και θα πικραμένος. Ναι. Ποιο ΒΑΡ, καταργήθηκε ο διαιτητής του αγώνα. Το διαιτητής του αγώνα κάνει διεκπαιρέωση. Τα αποτελέσματα του αγώνα τα καθορίζουν αυτοί που χειρίζουν το ΒΑΡ. Κι όμως ο διαιτητής όμως του αγώνα έχει τον τελευταίο λόγο. Δηλαδή προχθές στην επίμαχη φάση στον Ολυμπιακό δεν μπορεί να πάει να το δει. Αυτό είναι πάει. Καλό ή κακό για το ποδόσφαιρο. Στο offside δεν μπορεί να πάει. Στο offside, στο πέναλτι. Στο πρωτόκολλο του ΒΑΡ εδώ στην Ελλάδα, στο offside είναι δεσμευμένος να δεχτεί το ΒΑΡ. Στο πέναλτι λέμε. Στο πέναλτι μπορεί να πάει να το δει. Μισό λεπτό. Στο Άρης Λάρισα πήγε ο διαιτητής, το είδε. Και πήρε το πέναλτι πίσω. Άρα... Όχι, δεν πήρε το πέναλτι πίσω. Το πέναλτι είπε πέναλτι, το πήρε πίσω γιατί έδωσε φάουλ. Αυτό λέω. Κοιτάξτε, εκεί χτυπάει στην κοιλιά του ποδοσφαιριστού μας και κυλάει στο χέρι του που είναι δίπλα στο κεφάλι του. Κύριε Κούγια, και στα δύο χέρια χτύπησε. Σταματήστε και στα δύο χέρια. Και στα δύο χέρια χτύπησε. Με την είδα. Όχι, όχι. Και φαίνεται καθαρά ότι προφυλάει στο πρόσωπό του, στη γωνία της μεγάλης συνοχής. Τώρα αυτό το σκουλάτο, δεν γίνεται μέρα το βέλτ, αυτός έπαιξε 90-10 με εμάς. θα μαλώσουμε τώρα στο τέλος. Τι 90-10! Κύριε Κούγια, αν θέλει εκεί, δεν δίνει ποτέ το φάουλ, όπως δεν το έδωσε σε άλλα παιχνίδια. Δεν δίνει. Γιατί? Δεν μπορεί να μην το δώσει. Εδώ δεν έδωσε το πέναλτι πρώτα στον Ολυμπιακό. Στον Όφη. Τελευταία ερώτηση. Πρώτα-τελευταία, μισό λεπτό. Πρώτα-τελευταία να το ρωτήσω σημαντικό. Η Λάρισα. Θεωρείτε ότι είναι από τις ομάδες που μαζί με τον Άρη, την Ξάνθη, τον Όφη, τον Παναθηναϊκό και τον Ατρόμητο θα είναι αυτές οι 5-6 ομάδες που θα πάνε για τα play-off? Εγώ δεν πιστεύω τον Όφη και την Ξάνθη. Είναι συγκυριακή παρουσία τους εκεί. Η Ξάνθη χθες πάντως ο Άρης την έκανε πραγματικά, ήταν πολύ καλή. Αυτό ήθελα να σας πω. Ναι. Και εμείς 3-0 την κερδίσαμε 17-0. 17 τελικές, όντως. Ήταν πολύ καλύτερη η Λάρισα. Και βρήκαν και δικαιολογία το χορτάρι, όπως και η ΑΕΚ. Αλλά το χορτάρι του Απόλλωνα χθες ήταν πολύ καλό. Δεν ήταν πολύ καλή την ΑΕΚ. Το χορτάρι τι έφυγε εκεί, πρέπει να ήταν. Να έχει ζυζάνιο. Καλό με ένα. Πάμε τελευταία ερώτηση. Αλλά θέλω να καταλάβετε ότι εγώ πιστεύω ότι οι ομάδες που θα παλέψουμε για την εξάδα είναι εμείς σίγουρα, έχουμε καλή ομάδα φέτος, είναι ο Άρης σίγουρα, είναι ο Παναθηναϊκός σίγουρα, γιατί είναι Παναθηναϊκός και δεν είναι μεγάλες οι αποστάσεις. Ναι. Παρόλο ότι έχει κάνει πολύ κακά αποτελέσματα. Ωραία, την κλείσαμε την εξάδα. Και οι τρεις που είναι ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ. Και όχι, ποιοι θα παλέψουν. Λέω, γιατί δεν είναι, θα παλέψει και ο Ατρόμητος, έχει καλή ομάδα. και από εκεί πέρα η Ξάνθη έχει μια καλή συγκομιδή βαθμό, τώρα έχει 15 πόντους. Εμείς έχουμε 9, ο Άρης έχει 8, αλλά αυτές οι αποστάσεις καλύπτονται. Ναι. Όταν έχεις μπροστά σου, ακόμη έχουμε 7, έχουμε 15, 16 αγωνιστικές ακόμη. 13 δεν είναι, 13-26, έχουμε μείον 7, έχουμε 16 αγωνιστικές. 16-26, 19 αγωνιστικές. Ναι. Πολύ ακριβώς. Πάρα πολύ, βέβαια. Πολύ. Κύριε Κούγια, τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε. Η καλή ομάδα στη διάρκεια, ακούστε κάτι, γιατί ήθελα 18 μάνες. Γιατί πιστεύω, χωρίς play-off και play-out, και σας εξήγησα προηγουμένως, γιατί τώρα, φανταστείτε τώρα όλη η ιστορία του play-out, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, θα είναι ποιος θα δώσει τον παράζ. Δηλαδή, ναι. Στο play-off όμως δεν είναι έτσι ακριβώς. Εγώ θεωρώ ότι αν κληθεί ο ΠΑΟΚ για να πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός να παίξει πάλι με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, είναι λίγο πιο δίκαιο εκεί. Εκεί δεν είναι, ακούστε κάτι. Πάλι έχουν η διαφορά των βαθμών, δηλαδή ουσιαστικά, εάν εμείς έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή έχει ο Ολυμπιακός 19 και 17 ο ΠΑΟΚ. Εμείς έχουμε 9, 10 πόντους. Εμείς δεν μπορούμε να καλύψουμε ποτέ σύνο που κρατάνε τη βαθμολογία. Γι' αυτό θέλει ο καθένας το φίλο του στα play-off. Άρα λοιπόν. Το παιχνίδι θα γίνει το πώς θα κόψουμε βαθμούς, όχι για να μπει στην Ευρώπη πια. Δηλαδή ναι. Για να μπει στις ομάδες τις 3 από τις 4 που θα παίξουν για την Ευρώπη. Οι 2 όπως φαίνεται θα παίξουν για το πρωτάθλημα. Εκτός είναι η κάνει ένα φοβερό ντεμαράζ και καταφέρει και καλύψει τη διαφορά. Αλλά σε κάθε περίπτωση όπως εξελίσσονται τα πράγματα στην. Οι υπόλοιποι, αν εφόσον και εμάς, λέω βάζω και την Λάρισα, θα αγωνιστούμε για την Ευρώπη. Υπάρχει και το κύπελο, η παράμετρος του κύπελου. Το κύπελλο είναι εξαιρετική περίπτωση. Πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Πώς θα πάτε με τον Ουάρντα και ο Άρντα είναι χαζημένοι... Ακούστε κάτι. Και με εγώ τον νομίζω Κάτσε. Ότι θα πω κάτι και το σύσταγμα για τον κύριο Κάτσε την προηγούμενη εβδομάδα. Πράγματι ο Ουάρντα είναι ένα παιδί το οποίο προκαλεί προβλήματα με τη συμπεριφορά του. Όμως να ξέρετε κάτι. Στη Λάρισα νομίζω ότι βρήκε το μέρος που πραγματικά είναι ευτυχισμένο παιδί. Γιατί ο Ουάρντα είναι στάρ για κάποιο λόγο. Επειδή είναι από οικογένεια που προέρχεται από πατέρα Σταρ. Ο πατέρας του ήταν μεγάλος παίκτης του NBA. Hall of Famer, βέβαια.
Βασκετμπολίστας. Ναι. Μπάσκετ, ναι, και έχει ζήσει η Αμερική και τα λοιπά. Έχει, η αδερφή του είναι πρωταθλήτρια νομίζω ρυθμικής γυμναστικής. Πολύ, πολύ μεγάλη. Και η οικογένεια πλούσια, πολύ. Ο Άρντα λοιπόν είναι ένα παιδί της μπουρζουαζίας στην Αίγυπτο. Που στην Αίγυπτο είναι νούμερος κλάρους. Είναι πολύ λίγοι οι άνθρωποι που έχουν χρήματα και κοινωνική θέση. Έρχεται στην Ελλάδα, πηγαίνει στο Αγρίνιο που είναι star, φεύγει από το Αγρίνιο και έρχεται σε μια από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδος που οι star είναι όλοι όσοι παίζουν εκεί. Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Ο Άρντα δεν μπορεί να σταθεί σε τέτοια ομάδα. Αυτή είναι η προσωπική μου κρίση. Όπου και να πάει. Γι' αυτό βλέπετε και στην Εθνική Αιγύπτου τα προβλήματα, οι αντιδράσεις του που αναγκάζουν κάποιους. Θέλει ομάδα σαν και εμάς. Δηλαδή, εμάς τι γίνεται. Κατεβαίνει ο Άρντα να βγει στην πλατεία και γίνεται διαδήλωση. Δεν μπορεί να φανταστείτε τι γίνεται. Δηλαδή, φτάσαμε στο σημείο να προσέχουμε να μην βγαίνει πολλή ώρα. Γιατί στα καλά αποτελέσματα, πρόεδρε. Στα άσχημα αποτελέσματα πρέπει να τον κρατήσετε. Ο ίδιος είναι, ο ίδιος, δεν καταλάβατε κάτι. Το παιδί αυτό είναι ένα παιδί, ένα μωρό παιδί, συγκολεξία. Αν το διαχειριστεί λοιπόν, εγώ το έχω σαν παιδί μου. Το ίδιο και ο προπονητής μας. Και αυτός ανταποκρίνεται. Να ξέρετε, η συμπεριφορά του Άρντα, αν το βλέπετε και στο Πανετολικό, που είναι ένα μέρος που έπαιξε μπάλα και τον αγάπησε, είναι του απόλυτου στάρ της ομάδος, με την έννοια ότι αυτός θα πάρει την ομάδα στην πλάτη του, δεν φοβάται, αυτός παίρνει τα δύσκολα. Αυτό όμως μπορεί να γίνει σε ειδικές ομάδες. Αυτή είναι η προσωπική μου προσέγγιση. Μακάρι να μπορούσα να τον κρατήσω για πάντα, θα μας άλλαζε την ιστορία μας. Αγοράστε τον! Εντάξει, το θέμα είναι ότι τα λεφτά που ζητάει από την Επιτροφή για μας, νομίζω ζητούσε 3 εκατομμύρια το καλοκαίρι από κάποιους είναι... Πότε λήγει το συμβόλαιό του? Δεν ξέρω. Δεν ερώτησα. Άμα λήγει, θα μείνει ελεύθερο, τον πάρετε ελεύθερο. Αλλά το θέμα είναι επίσης οι απολαβές του αιτήσεις δημιουργούν ανισορροπίες. Δηλαδή είναι κάτι που σε μια ομάδα όταν είσαι ιδιοκτήτης πρέπει να κοιτάς τις ισορροπίες. Αν χάσεις τις ισορροπίες σε μια ομάδα, έτσι διαλύονται οι ομάδες. Σωστό. Δηλαδή εγώ ακόμα και στον ΠΑΟΚ που ακούω κάποιες φορές ότι δίδονται φοβερά χρήματα, δεν θέλω να παρέμβω στην πολιτική που κάνει η οικογένεια Σαββίδη. Δηλαδή όταν ο άλλος είναι ο καλύτερος σου παίχτης, κοιτάξτε, ο Βαρέλα, επειδή έγινε το λάθος του Χατζηρίτη, πήρε χρήματα από τον ΠΑΟΚ που ούτε τα ονειρευόταν. Σας το λέω ευθέως. Εκεί λοιπόν είναι η διαχείριση, γιατί και τώρα τελειώνει το Πέλκα. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Πέλκα, που για μένα είναι ο πιο ποιοτικός παίκτης μαζί με τον Πίσερα του ΠΑΟΚ. Ναι. Αλλά επίσης τον ΠΑΟΚ τώρα, όταν έχεις το Βιερίνια, όταν έχεις το Μαουρίσιο, όταν έχεις τόσο καλός παίκτης, χάνεις ξαφνικά τον παίκτη που πήγε στον Αστέρα. Γιατί έδωσε αυτά τα τρομερά λεφτά στο Χατζηρίδη και σε άλλους παίκτες και έρχεται ένας από τους πιο κρίσιμους, οι δύο χρήσιμοι παίκτες σου που είναι αυτούς που θέλεις, που είναι πάντα 6-7, δηλαδή χάνεις τον Ουκρανό. Πώς τον λέγανε που πήγε το Σάχοφ. Το Σάχοφ. Ο οποίος φέτος, αν τον είχες, όχι, θα πέρναγες κατά την άποψή μου σίγουρα στον Europa League. Γιατί μέχρι να ο City δεν είναι καλύτερος ο City. Είναι θέμα διαχειρίσεως πώς το κάνεις. Ναι. Χάθηκε ο άλλος και πήγε στον Ερυθρό Αστέρα. Ο Κάνιας. Και είναι ο καλύτερος παίκτης. Και παίζει Champions League. Και στέκεται. Και τον βλέπεις ότι είναι εξαιρετικός παίκτης. Συμφωνητός στον Μπράγκο, αντιλαμβάνομαι. Μα εγώ γι' αυτό το λόγο δεν έχω. Πάει ο Μπράγκο. Αλλά θέλω να σου πω δικαίως. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όχι, σωστά είναι αυτά που λέτε. Ναι, έτσι. Χάνεις τον Τσίμιροτ. Δεν τον χάνεις ποτέ. Τον πούλησε το Τσίμιρο, εντάξει, τον πούλησε. Δεν καταλαβαίνω, με ψίχουλα. Ναι. Και πας και δίνεις χρήματα, δηλαδή είναι καλύτερος ο Αγκούστο από το Τσίμιρο. Δηλαδή, επειδή εγώ είμαι βαθύς γνώστης και μου αρέσει να κατάω τα πράγματα. Κατάλαβα. Ή το όργιο που έγινε στον Άρη. Όπα! Όργιο. Την άλλη φορά. Πάει ο Διαμαντόπουλος. Αυτόν τον έδιωξε ο Γαρυπίδης. Πάει. Να μην έχεις αμυντικά χαρά. Αριστερό μπακ έχει. Μισό αμυντικό χαρά. Περιμένετε. Έχει το Σάσα. Έχει το Σάσα αμυντικό και πήρε και τον Μπα. Έχει. Δύο. Και τον Μπα έπαιξε και χθες. Δεν τον είδατε. Τον είδα. Χθες το είδα το παιχνίδι. Καλό ήταν ο Μπα χθες. Εντάξει. Μα είναι εξάρτητη, είναι μέτρια ομάδα. Αυτό που παίχτε του βλέπει στα παιχνίδια που είναι. Το έγκλημα του Άρη είναι με τον τερματοφύλακα και υπάρχει και. Γιατί του σέντερφορ, ποιον έχει δεύτερο σέντερφορ. Δεύτερο σέντερφορ δεν χρειάζεται. Καλός όμως είναι ο Ιντέγερ, τον περιμένατε λίγο χειρότερο, είναι καλός ο Ιντέγερ. Όχι, εγώ τον περίμενα καλύτερο, το τέρμα το βλέπεις σε χαραμάδα. Ναι, σε αλήθεια είναι αυτό, Κρίστα. Με σχολείο, δείτε τις τελικές, είναι άλλος ο Ιντέγερ. Το είδαμε με τη Λάρισα, με εσάς που τη χτυπούσε πάνω στα δοκάρια και τον κρύο. Πώς τον έχετε καλό τερματοφύλακα παρεμπιπτόντως. Τέλος ο Αντωνίου από τη Λαμία. Ορίστε, πάει! Τον φάγατε τον Αντωνίου. Τέλος ο Αντωνίου από τη Λαμία. Καταλαβαίνω τώρα, εντάξει, σας λέω εγώ τον Αντωνίου, εγώ τον έκανα προπονητή. Μα αυτό, γι' αυτό το λέω. Στην Παναχαϊκή πήρε το UEFA Αλφα μαζί μου στην Παναχαϊκή, το UEFA Pro μαζί μου με ειδική μου παρέμβαση. Με εξαιρετικό σωματίσεις, εξαιρετικό παιδί. Τι εννοείται παρέμβαση?
Αλλά σας λέω και βοήθησε, ένα πράγμα θα σας πω ευθέως. Ότι οι παίκτες κάνουν τον προπονητή. Όταν στον προπονητή δίνεις καλούς παίκτες. Δεν υπάρχει όμως, θα σας πω κάτι. Μεγαλύτερο παράδειγμα από τον Άρη δεν υπάρχει. Δείτε τους ίδιους τους παίκτες χθες και τους ίδιους τους παίκτες στο Βόλο. Μα τι, εμένα το θέμα μόνιμο αυτό είναι. Ότι οι παίκτες όποτε θέλουν, όποτε θέλουν παίζουν. Ο Άρης έχει γίνει στο Βόλο μια φάση. Ναι. Όντως, ναι. Και με εσάς ήταν πολύ καλός ο Άρης. Εμείς κάναμε τελικές. Έξι. Δεν έχει το θέμα. Έξι, τρία γκολ. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, είχαμε καλή εικόνα. Δηλαδή και στο πρώτο ημίχρονο ήταν σοβαρή. Στο πρώτο, ναι. Στο δεύτερο ήταν καλύτερος ο Άρης. Στο δεύτερο, ξέρετε κάτι, υπάρχει ένα θέμα. Εμείς κάναμε μια πολύ κακή προετοιμασία με τον προηγούμενο προπονητή μας. Γι' αυτό και τον έλαξα στην προετοιμασία. Δηλαδή 8 Ιουλίου ήρθε, 7, 6 Ιουλίου, 6 Αυγούστου συζητήσαμε και έφυγε. Αλλά είδα εγώ τι γίνεται. Εκεί είναι θέμα γνώσεων του περιβάλλοντος της ομάδας. Δηλαδή εκεί έπρεπε ο Διαματόπουλος, οι υπόλοιποι να δουν ότι γίνεται στην προετοιμασία. Να βλέπουν ορισμένα πράγματα. Το ίδιο και εγώ τα βλέπω. Συζητάω. Όταν δω, εκεί παρεμβαίνεις. Εκεί έχεις την ευθύνη εσύ, γιατί αυτοί οι προπονητές όλοι, όπως και οι ποδοσφαιριστές, θα σηκωθούν και να φύγουν και θα μείνουν οι οπαδοί να κλαίνε και πρώτος από όλους θα κλαίει ο ιδιοκτήτης. Με τα λεφτάκια του. Το καταλάβατε. Αυτοί όλοι που λένε οι προπονητάρες και το ένα και το άλλο, αφού όλοι τους βλέπετε, φεύγουν, πάνε σε άλλη ομάδα και την πρώτη ομάδα που θέλουν να κερδίσουν είναι αυτοί που, ήταν προηγούμενοι. Η μήνυση τώρα του Βελή, τι ώρα κατατίθεται για να κλείσουμε με αυτό? Δεν μπορείτε, όχι, θα μιλήσουμε τώρα. Α, δεν μίλησε ακόμα. Τώρα έχω διακοπή. Ωραία. Το καταλάβαμε ότι έχετε διακοπή. Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.